Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου, λίγο απ' όλα. Όπως βλέπετε, το μάλλον μου δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπετε το πρωί, γιατί πήγα κομματήριο και μου κάνουν τα μαλλιά μου βροχούλα. Τώρα βέβαια, αυτό δεν είναι πυρηνική φυσική, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε. Και ούτε είναι η βιοχημεία. Είναι κομματική. Και παρόλο που δεν είμαι κομμότρια και δεν μπορώ να το κάνω αυτό εγώ, δείτε τι ωραίο που είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί κομμωτέ. Τέλος πάντων, αυτό το θέμα πήρε πάρα πολύ μεγάλη, πώς να το πω, εντάξει, δεν με επηρεάζει. Μ' αρέσει να κάνω τέτοια βιντεάκια. Γιατί μ' αρέσει να υπάρχουν διαφωνίες και αυτά. Μ' αρέσουν και τα περιστήρια και όλα αυτά. Μ' αρέσουν και η ανταλλαγή απόψεων. Μ' αρέσουν όλα. Τα θεωρώ, ας πούμε, τα άλλα όλα τα θεωρώ βαρετά. Βλέπω ότι την περισσότερη πλάκα και το περισσότερο έτσι, ενδιαφέρον το αποκτάει το κανάλι μου όταν κάνω τέτοια αμφιλεγόμενα βιντεάκια. Βέβαια θα έπρεπε να το είχα φανταστεί αυτό, γιατί γενικά είναι ο νόμος αυτός, ότι όπου υπάρχει γάμος και χαρά και αν θες να κάνεις κάτι που να έχει απήχηση, πρέπει να κάνεις κάτι που να παίρνει αρνητική διαφήμιση. Όπως οι μύγες πάνε ας πούμε, στα σκατάκια στο μέλι, το δύο πράγμα είναι. Ή θα κάνεις μέλι, δηλαδή πολύ ωραία βιντεάκια και θα έχεις viewers, ή θα κάνεις σκατά, όπως ας πούμε, αυτό που έκανα εγώ, και θα έχεις πάλι viewers, ή θα έρθουν να σου πετάξουν σκατά τέλος πάντων. Για όσους μου είπαν ότι έχω πολύ γκρίνια τον τελευταίο καιρό. Νερό πίνω, υπόψη. Συμφωνώ, ναι, ότι γκρινιάζω πολύ τον τελευταίο καιρό, λόγω είναι ότι περιμένω περίοδο. Και επειδή τα βιντεάκια μου είναι αυθόρμητα και δεν είναι καθόλου, δεν σκέφτομαι αν θα έχω αρνητική ή θετική κρίση, ανοίγω το στόμα μου και λέω σε εσάς, όπως έλεγα στο σπίτι μου μερικά πράγματα. Ήδη δύο άτομα με ταπόσανε. Δηλαδή μου απαντήσανε σε, και περισσότερα ακόμα, όχι μόνο δύο, αλλά δύο ας πούμε μου μεταπόσανε κυριολεκτικά. Σε αυτά που είπα στο πρώτο βιντεάκι και μετά στο δεύτερο, το πρώτο. Όπα, πού είμαι, κάτι και εικόνα. Το πρώτο ήταν η Νατάσα που έκανε και ασχολήθηκε, η Little Miss Makeup 81, και την οποία με τις επιθέσεις που κάνετε, τη σπάστε τα νεύρα την κοπέλα, ενώ είναι πραγματικά επαγγελματίας και πραγματικά κάνει πολύ ωραία δουλειά και πραγματικά είναι και καλλιτέχνης. Κατά έχουμε πει χίλιες φορές αυτά και δεν λέτε να πάτε μυαλό. Λογάνια. Και το δεύτερο άτομο που μετά από την κοπέλα που ήρθε στο σπίτι και μου έκανε τα νύχια, τα τέλεια αυτά νυχάκια. Με 10 ευρώ μόνο, κοριτσιά, 15, δεν ξέρω πώς μου πήρε. Γιατί έκανε και τα νύχια των ποτιών. Θα σας δείξω το δόντιο μου. Χωρίς να δείξω το βρακί μου, προσέχω. Πεντικιούρ, μανικιούρ, 10 και 15 ευρώ. Και η οποία ήταν πολύ επαγγελματία και μου έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά που δεν θα μπορούσα να την κάνω μόνη μου, παρόλο που είμαι επιστήμονας άνθρωπος. Και δεν έχω το κόμπλεξ σπουδασμένο. Ειλικρινά δεν το έχω. Γιατί άμα είχα το κόμπλεξο σπουδαγμένο, θα έκανα παρέα μόνο με σπουδαγμένου, θα έπαιρνα για άντρα έναν που θα ήταν σπουδαγμένο και τον Παντελή που δεν μπορεί να διαβάσει μια πρόταση και τη συλλαβίζει. Δεν έχω το κόμπλεξο σπουδαγμένο. Απλά μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά του. Και δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Και μην νομίζετε ότι μόνο για του επιστημονικού μιλάω, έτσι, για του γιατρού και για του φαρμακοποιού να δείτε τι λέω. Απλά δεν μπορώ να τα πω. Γιατί στην περίπτωση που κανένα γνωστό μου εδώ πέρα πάρει, ο οποίο γιατρό δει αυτά που θα έχω να πω για αυτού, θα με κλείσουν το μαγαζί. Καταλάβατε. Δεν το θέλω σπουδασμένη. Και που λέτε να κάνω βίντεο με φαρμακευτικά, δεν θέλω να κάνω βίντεο με φαρμακευτικά. Τα τρώω στην άλλη μέρα. Τα πάτε στο YouTube. Ωχ, δεν πάτε καλά, μου φαίνεται. Για να σα πω και το άλλο, εγώ δεν ήθελα να γίνω φαρμακοποιό. Και αρκετά με αυτό το φαρμακοποιό, α πούμε, δεν ήθελα να γίνω φαρμακοποιό. Έγινε με το ζόρι, γιατί είχε μάνα φαρμακείο. Όταν λέτε με το ζόρι, θα μου πει τι εννοεί. Εννοώ με το ζόρι, εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιό. Και μου λέει η μάνα μου για να γίνει ηθοποιό, θα τελειώσει πρώτα τη φαρμακευτική και μετά. Αλλιώ δεν πληρώνω τίποτα. Εντάξει. Θα μου πει και γιατί δεν πήγε να βρει μια δουλειά και να σπουδάσει αυτό που ήθελε. Γιατί δεν πίστευα στον εαυτό μου, απλούστατα. Γιατί δεν είχα αρκετή αυτοπεποίθηση για να κάνω αυτό που θέλω. Εντάξει, στα 18 είναι εύκολο να σε πείσουν οι γονεί για κάτι. Σε ακόμη παιδί. Ειδικά εγώ που είχα αργή ανάπτυξη. Δηλαδή μου πήρε καιρό να ετοιμάσω. Αυτό θα είναι ένα ωραίο βίντεο να κάνουμε για την επόμενη φορά. Η επιρροή των γονιών
στις επιλογές των σπουδών και πώς οι γονείς διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους και πώς οι γονείς επηρεάζουν τα παιδιά τους, αν αυτό είναι καλό ή κακό και τι επηρεάζει το παιδί στην επιλογή ενός επαγγέλματος και ποια επαγγέλματα θεωρείτε εσείς επιτυχημένα, ποια επαγγέλματα σας δίνουν ικανοποίηση. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο θέμα για βίντεο και θα είχε και πάρα πολύ ίντριγκα άμα το κάναμε και λίγο και εντεχές όπως τα προηγούμενα. Τέλος πάντων, με αυτά τα βίντεο κατέληξα σε δύο συμπεράσματα. Στην αρχή, ενώ σιδέρω να το βουκάμισε του Παντελή τώρα που θα γίνουμε κουμπάρι, σήμερα κιόλα. Φανταστείτε, γίνομαι κουμπάρα και κάθομαι και κάνω βιντεάκι στο YouTube που είμαι άρρωστη. Δεν είμαι καλά εγώ. Τέλος πάντων. Θα βαφτώ τώρα σιγά σιγά και θα βαφτώ μόνη μου. Χαχαχα, δεν θα πάρω μακιγιέ. Μακιγιέ, ούτε μακιγιέ. Τη μακιγιέ, τη μακιγιέ. Και θα πάρω. Και θα βαφτώ μόνη μου γιατί εντάξει, για κλάιν μάνι κουμπάρι θα γίνω, δεν πάντα από εγώ ίδια. Έτσι θα κάνω και κάτι πολύ απλό γιατί είναι καλοκαίρι, δεν μα παίρνει. Τέλος πάντων. Τι έλεγα. Α, η πρώτη μου αντίδραση να συνδέω το κάνω στο Παντελή που θα βάλει ήταν ρε πούστη. Να μην κάνω βιντεάκια στο YouTube. Άλλο. Αφού όλο βάζω τον κόσμο να μαλώνει και με βρίζουν τζάμπα και χαλιά με τζάμπα, τι να κάνω βιντεάκια τζάμπα. Και μετά λέω. Τι να μην κάνω. Α, με βρίζουν όσο θέλουν. Ή και βρίζω κι εγώ. Τελική κάπως πρέπει να εκτονωθούμε εδώ μέσα. Είναι σαν να είσαι σε ένα φόρουμ. Αν πεις αυτό μετά δεν είναι όμως και πολύ κολακευτικό για σένα. Είναι εντάξει, κλάιν μου. Εγώ αυτή είμαι και αυτό που την αρέσουμε. Για τους άλλους δεν θα μπορέσουν. Οπότε. Με συμπαθείτε δεν με συμπαθείτε. Δεν με νοιάζει. Θα ήθελα να με συμπαθείτε. Ποιος θέλει να τον αντιπαθούν. Αλλά δεν μπορώ να αλλάξω τον εαυτό μου για να με συμπαθείτε. Δεν θα ήταν αληθινό. Αυτή είμαι. Αυτές είναι οι απόψεις μου. Πολλές φορές λέω κάτι και μετά όταν μεταπώνουν αλλάζω γνώμη και λέω ναι, έχεις δίκιο. Το παίρνω πίσω αυτό που είπα. Και πολύ χαίρομαι να με διορθώνουν γιατί γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Το έχω πει χίλιες φορές. Δεν έχω τέτοιο εγωισμό και τέτοιο κόμπλεξ. Και νομίζω ότι όλες βγήκαμε κερδισμένες από αυτή την αντιπαράθεση. Οι μεν αισθητικοί και μακιγιά κατάλαβαν πώς τις βλέπει ο κόσμος. Οι μεν μη κατάλαβαν πώς βλέπει αισθητικός και μακιγιά τον κόσμο. Και είχαμε μια ειλικρινή μεταξύ μας αντιπαράθεση, η οποία δεν έβλαψε κανέναν. Κανέναν όμως δεν έβλαψε, ουσιαστικά. Γιατί τι εννοώ, δηλαδή, αν εσείς έρθετε και με πάρετε όλα τα φάρμακα από το φαρμακείο, με έχετε βλάψει, με έχετε κάνει οικονομικό κακό. Ή αν με πάρετε τον κόμενο. Ή εγώ να σας πάρω τα προϊόντα που έχετε, ή οτιδήποτε κάνετε τα νύχια της σώζης σας. Δηλαδή, δεν σας έκανα κακό, ούτε με κάνετε κακό. Ανταλλάξαμε απόψεις, βριστήκαμε. Οκ, no big deal, no biggie. Δεν έχουμε πρόβλημα με αυτά. Στο κανάλι μου επιτρέπονται όλα. Είναι ένα κανάλι το οποίο θα δημιουργεί ίντρικες και θα δημιουργεί θέματα. Έτσι το θέλω. Δεν θέλω να είναι κάτι άλλο. Θέλω να ασχολείται με όλα τα θέματα. Είτε είμαι άσχετη είτε είμαι σχετική. Μπορείτε να με γιουχάρετε άμα είμαι άσχετη και λέω μαλακίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει φαρμακευτικό κανάλι. Γιατί άμα ήθελα να έχω φαρμακευτικό κανάλι, θα βαρούσα πρέσβες όλη μέρα και θα ήμουν στο φαρμακείο μου. Δεν είμαι τέτοιος τύπος. Δεν μου αρέσει η δουλειά μου. Αμάν. Η δουλειά μου ήταν μια επιλογή από τους γονείς μου καθαρά και επειδή βγάζεις λεφτά. Δηλαδή δεν θα το έκανα αλλιώς. Άμα δεν έβγαζε λεφτά, δεν θα το έκανα. Και δεν το κάνω με το μεράκι μου. Αυτό είναι. Εννοείται αυτό το πράγμα. Και ψάχνω να βρω συνέχεια να κάνω κάτι άλλο. Αν εσείς είστε τυχερές και με λυπάστε τώρα, που μπορεί μερικές να με λυπάστε και πολύ καλά κάνετε, γιατί μερικές κάνετε τη δουλειά της ζωής σας, που ήταν όνειρο ζωής, αλλά το μαλλί μου είναι τέλειο εν μεταξύ, που κι εγώ πολύ θα ήθελα να ήμουν κομμώτρια ή να ήμουν ειδοποιός ή να ήμουν χορεύτρια, δεν ξέρω κι εγώ τι, θα ήθελα. Αλλά δεν έγινα και δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πάντα, έγινα αυτό που έγινα. Αλλά το ότι έγινε αυτό που έγινε δεν σημαίνει ότι μόνο αυτό είναι στη ζωή μου. Έχω πάρα πολλές πτυχές στο χαρακτήρα μου. Και έχουμε, όπως είπαμε, δημοκρατία. Δείτε ποτηράκι, καμπάρι. Διαφημιστικά. Λοιπόν, έχουμε δημοκρατία, όπως είπαμε. Ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του. Αλλά θα ήθελα να σας επιστήσω. Δεν ξέρω. Επιστήσω. Να σας επιστήσω την προσοχή. Και να σας πω ότι η δημοκρατία δεν πρέπει να έχουμε μόνο στα λόγια μας, αλλά πρέπει να έχουμε και στο μυαλό μας. Δηλαδή, να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι όσον αφορά και τις απόψεις μας και τις ιδέες μας, να μην είμαστε προκαθορισμένοι, να μην μας τρώει η συνήθεια. Και επίσης, να ξέρετε
ότι πολλές φορές μιλάω με εμπάθεια και εξαρτησμένη στα βιντεό μου, γιατί είμαι άνθρωπος φτιαγμένος. Γιατί όταν έχω ένα point, το κυνηγάω μέχρι θανάτου. Έτσι είμαι και δεν σκοπεύω να αλλάξω. Δεν σκοπεύω να έρχομαι εδώ και να σας μιλάω ήρεμα και να σας λέω αυτά που θέλετε να ακούσετε. Θα λέω αυτά που θέλω εγώ. Και εσείς από κάτω θα γράφετε αυτά που θέλετε εσείς. Και εάν εγώ θεωρήσω ότι περάσετε το όριο και με βρείτε, με πείτε ας πούμε μαλακισμένη, αντεγάμι σου, γιατί θα βρείτε την οικογένειά μου, εκεί θα σας χέσω το γάιδαρο. Αλλά όσοι με λέτε κότα, γλώσσα, κοντεξική, αυτά δεν με πειράζουν, γιατί είναι πάνω στο μουχαμπέτι, εντάξει. Αλλά να μην το παραχέσουμε λίγο. Να ξέρετε ότι είτε είστε αισθητικοί, είτε είστε μακιγιές, παύλα μακιγιές, είτε είστε σκουπιδιάρες, είτε είστε πυρηνική φυσική, είτε είστε αγρότες, είτε είστε γιατροί, εγώ σαν άνθρωπο θα σας σέβομαι πάντα το ίδιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχω την ίδια άποψη για το τι μπορείτε να προσφέρετε στην κοινωνία και για το τι θα ασχοληθώ εγώ μαζί σας. Εάν έχω κάποιο πρόβλημα σε σχέση με το μακιγιάζ μου ή το πώς είναι η μάπα μου, θα μιλήσω σε έναν αισθητικό παύλα μακιγέρ μακιγέρ. Εάν έχω πρόβλημα και με πονάει το κολομέρι μου ή το άντερό μου, θα μιλήσω σε έναν αισθητολόγο. Εάν θέλω φάρμακα και θέλω κάτι. Sorry, παιδιά. Αν έχω κάτι, κάποιο σπυράκι, θα μιλήσω σε έναν φαρμακοποιό. Εάν θέλω να μου πάρουν τα σκουπίδια από κάτω στο σπίτι μου, θα μιλήσω σε έναν σκουπιδιάρι. Εάν θέλω να μου κάνουν πρέσβα το χωράφι μου, θα μιλήσω σε έναν αγρότη. Όλοι είμαστε χρήσιμοι μέσα στην κοινωνία. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κάποιο ρόλο. Από εκεί πέρα δημιουργούνται διάφορε προκαταλήψει. Ότι αυτό που είναι σπουδαγμένο είναι καλύτερο. Δεν είναι καλύτερο. Όμω έχει περισσότερε γνώσει πάνω στο αντικείμενο που σπούδασε. Αντικειμενικά. Αυτά. Βέβαια υπάρχουν και λαμόγια, εντάξει, υπάρχουν και γιαλαντζή. Κανένα δεν είπε όχι. Εδώ στην Ελλάδα ζούμε. Το ότι έχει ένα πτυχίο δεν συνεπάγεται ότι ξέρει τι κάνει, εντάξει. Εδώ άλλο έχει διδακτορικό, χωρί να έχει πάει ποτέ στο πανεπιστήμιο. Ένα πολιτικό, νομίζω. Ομάστε, θα τα είναι πάρα πολύ. Οπότε μην τα αγχώνεστε, κορίτσια. Εγώ περίμενα περίοδο και έχω νεύρα. Πάρα πολλά νεύρα. Και όσο γερνάω, έχω περισσότερα νεύρα στην περίοδο. Και δεν θέλω να σας στεναχωρώ. Μ' αρέσει να κάνω ίντρικα, δηλαδή δύσκολο με την ίδια. Μ' αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Αλλά μετά να σκέφτομαι ότι σας στεναχωρώ, δεν θέλω. Με μηχαίνει κάτι μέσα μου. Δεν θέλω. Και είμαι πολύ καλή στο να στεναχωρώ ανθρώπους. Δηλαδή, έχω, ας πούμε, το έχω αυτό. Μπορώ να δημιουργήσω καυγάδες πολύ εύκολα. Και δεν μ' αρέσει. Τέλος πάντων. Ειρήνη, ημίν. Αν θέλετε να βλέπετε βιντεάκια, βλέπετε τα. Αν δεν θέλετε, μην το βλέπετε. Αν θέλετε να κάνετε dislike. Κάντε, αν θέλετε να γράψετε σχόλια, γράψτε. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω βιντεάκια και θα συνεχίσω να κάνω να ό,τι μου κατέβει. Γιατί έτσι περνάω καλά. Και είναι και ένα είδος ψυχοθεραπείας για μένα. Ναι, ψυχοθεραπείας. Νιώθω σαν να μιλάω σε ένα φίλο μου και να παίρνω κριτική. Ελπίζω όσοι στεναχωρέθηκαν να σταματήσουν να στεναχωρηθείτε. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να πω καλά το πιστεύω σήμερα. Και θα τα πούμε με καλό βιντεάκι την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά. Και πραγματικά θέλω όσοι βραξηγήθηκαν και προσβλήθηκαν να κάνουν unsubscribe. Θέλω να δω, γιατί θέλω πραγματικά, θα το κοιτάξω, θα δω τα views μου, τα πόσους έχω subscribers τώρα και θα δω και σε μια εβδομάδα. Θέλω να δω πόσοι, δηλαδή πραγματικά, αν σας ενόχλησα και αν σας πείραξε ο τρόπος μου και αν δεν πάτε αυτό, κάντε unsubscribe. Δεν θέλω να έχετε subscribers, δεν με ενδιαφέρει αν έχω πολλούς ή λίγους. Θέλω να καταλαβαίνετε πώς σκέφτομαι αυτό. Αυτά είχα να πω, φιλάκια πολλά. Άιντε, γεια σας και καλά να περάσετε. Φιλάκια.